Πρόεδρε, τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαιδεύσεως και καταρτήσεως οφείλουν να προσαρμόζονται στο ταχαίως μεταβαλλόμενο οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και τις εθνικές προτεραιότητες. Η εκπαίδευση και η διαβίου μάθηση καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η ψηλή εξειδίκευση, το ψηφιακό περιβάλλον, η ιδιαιτερότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η φτώχεια και η ανεργία. Ένα πλέγμα εκπαιδευτικών συστημάτων και μεθόδων, δίχως στρατηγικό υπόβαθρο και ηθικές αρχές, οδηγεί στην καταστροφή. Η ανάπτυξη ικανοτήτων και η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των πολιτών πρέπει να υλοποιούνται ταυτόχρονα με την καλλιέργεια του ήθους και της αρετής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενέχει ο κίνδυνος η αποκτηθής αγνώση να κατευθύνεται σε αντικοινωνικές ή παράνομες, ακόμα και ακραίες δραστηριότητες. Η αγάπη προς την πατρίδα, την οικογένεια και τον χριστιανισμό, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, είναι πάνω και πέρα από όποιες λοιπές δεξιότητες και σε αυτά πρέπει να επικεντρωθεί το εν λόγω θεματολόγιο, αν θέλουμε να μορφώσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και όχι να τους προσαρμόσουμε παθητικά στη σημερινή εποχή. Ευχαριστώ.